Παδόπουλος, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το τελευταίο? Φυσικά. Ο πρόεδρος θεωρεί ότι παραμένει προσιλωμένος, αν θέλετε, στην συμφωνία με την οποία εκλέγει και πρόεδρος της Δημοκρατίας και με την οποία τον στήριξε και το Δημοκρατικό Κόμμα, ως γνωστό. Ο πρόεδρος δικαιούται να θεωρεί ό,τι θέλει. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει παραμείνει σταθερός στις δεσμεύσεις. Κατά κρίβεια, δεν έχει υλοποιήσει ούτε μία δέσμευση την οποία είχε δώσει στο Δημοκρατικό Κόμμα πριν από τις προεδρικές εκλογές. Έχει παραβιάσει αυτή τη συμφωνία σε σημαντικές πτυχές, ξεκινώντας φυσικά από το Κυπριακό, και σε αντίθεση με ότι ο ίδιος ισχυρίζεται, ο ίδιος επέλεξε να διώξει το Δημοκρατικό Κόμμα από τη διακυβέρνηση του, γιατί ήθελε να υπογράψει έναν κοινό ανακοινωθέν, ενώ γνώριζε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα διαφωνούσε κάθετα με το περιεχόμενο αυτού του ανακοινωθέντος, και ενώ είχε δεσμευτεί εγγράφως μαζί μας πριν από τις προεδρικές εκλογές ότι θα διαχειριζόμαστε το εθνικό θέμα από κοινού. Εσείς μονομερός ότι... ο ίδιος, ναι, επέλεξε. Εσείς, διαβάζοντας και μια ανακοίνωσή σας σημερινή, θεωρείτε ότι οι εξελίξεις σας δικαιώνουν? Και το λέω αυτό έχοντας υπόψη μου ότι στην ουσία στηρίξατε, ομόφωνη είναι αυτή η θέση που κρατάει ο πρόεδρος για την αποχώρησή του από τις συνομιλίες. Κοιτάξτε, η αποχώρηση από τις συνομιλίες ήταν μια σωστή απόφαση. Γιατί πρέπει να αντιδράσουμε στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Ναι. Φυσικά θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εναπόθεσε όλες τις ελπίδες τους στη στήριξη των Αμερικανών. Και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ακούμε νερόβραστες μέχρι και ουδέτερες ανακοινώσεις και δηλώσεις από χώρες που κανονικά θα έπρεπε να διαδραματίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή, και παραδοσιακοί σύμμαχοι όπως είναι για παράδειγμα η Ρωσία κρατάνε αποστάσεις. Και έχουμε ακριβώς κάποια χρονιάγραμματα που έχει θέσει η ίδια η Τουρκία. Πήραμε αποφάσεις, τις οποίες εμείς χαιρετίζουμε στην τελευταία σύσκεψη των αρχηγών. Αυτές οι αποφάσεις περιλάμβαναν και μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ήδη υλοποιηθεί, τουλάχιστον κάποια από αυτά θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί, έτσι ώστε να ασκηθεί πολιτική πίεση, να δημιουργηθεί δηλαδή πολιτικό κόστος πάνω στην Τουρκία και το ψευδοκράτος, για να αντιδράσουμε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς στη νέα τουρκική προκλητικότητα. Δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε μέχρι σήμερα είναι ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν έχει υλοποιηθεί πλην της αναστολής σε ό,τι αφορά την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό που εξαγγέλθηκε όμως σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών και αυτή τη συμφωνία που φαίνεται τώρα να δημιουργεί και ένα τριμερή άξονα, δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος? Νομίζω αυτή είναι περισσότερο μια συμβολική κίνηση από πλευράς της Ελλάδας. Δεν ήταν μέσα στα μέτρα τα οποία είχε ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα ληφθούν στη σύσκεψη των αρχηγών. Φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Είναι φυσικά μια συμφωνία που θα καθορίσει τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Παρόμοιες συμφωνίες έχουμε με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Απέμενε η Ελλάδα δηλαδή να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Όμως χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Χρειαζόμαστε μέτρα που θα προκαλέσουν πολιτικό κόστος στην ίδια την Τουρκία και το ψευδοκράτος. Δηλαδή εννοείται το κλείσιμο των φραγμάτων, με λίγα λόγια? Κοιτάξτε, είναι μερικά από τα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Πώς γίνεται να λειτουργεί ο κανονισμός της πράσινης γραμμής, αλλά να παραβιάζεται η ΑΟΣ μας? Πώς γίνεται τουρίστες, αλλά και άλλοι, να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Τύμβου και να μην επιβάλλεται ένα διοικητικό κόστος, για να προκαλείται ακριβώς έναν επιπρόσθετο κόστος για αυτούς που χρησιμοποιούν έναν παράνομο αεροδρόμιο? Υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και που θα προκαλέσουν κόστος, και το σημαντικό είναι το εξής. Τέτοιες λογικές όμως δεν θα υπογράμμιζαν το μη αδιαίρετο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Φυσικά και όχι. Προκαλούν πολιτικό κόστος στο ίδιο το ψευδοκράτος και είναι μία αντίδραση για το τι κάνει η Τουρκία. Γιατί οφείλω να ρωτήσω το εξής. Ωραία, αποχωρήσαμε, είναι τουλάχιστον ανέστερο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις. Τι θα κάνουμε εάν έρθει τον Μπαρμπάρος? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ποια θα είναι η κλιμάκωση? Θα πρέπει να έχουμε ακριβώς έτοιμους τους σχεδιασμούς μας για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Γιατί η πραγματικότητα είναι η εξής. Διακυβεύεται η προοπτική αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Εάν περάσει το μήνυμα που θέλει να περάσει η Τουρκία, ότι εκείνη ελέγχει την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, καμία εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ ξανά να μας εμπιστευτεί εμάς σε ό,τι αφορά τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες. Τώρα, θέλω και κάτι τελευταίο. Ένα σχόλιο σας σε αυτό που με πολύ απλά λόγια μεταφέρω από τη συνέντευξη του Προέδρου στο σημερινό της κομμάτι, στη σημερινή. Στην ουσία, σε αυτό που λέτε ότι ζητάτε επαναδιαπραγμάτευση. Και λέει, μα τι να επαναδιαπραγματευτούμε? Μας έμεινε η ουρά του μνημονίου, στην οποία είναι η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, το ΓΕΣΥ,
και ένα άλλα δύο ζητήματα ίσονος σημασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε στο μισό του μνημονίου και ακόμα έχουμε ακόμα 1,5 χρόνων. Άρα, εγώ διαρωτάμε, δηλαδή έχουμε τελειώσει με το μνημονίο. Έτσι πιστεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή η κυβέρνηση. Όχι, λέω, μήπως θεωρεί ότι έχει τη σύμφωνο γνώμη σας σε αυτά που έμειναν. Ερώτημα που θέτω. Δηλαδή, πραγματικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που μας λέει είναι ότι τελειώσαμε, όλα πάνε περίφημα και δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε. Εδώ η ίδια κυβέρνηση παραδιαπραγματεύεται. Την τοπική αυτοδιοίκηση την άλλαξε σε ό,τι αφορούσε τουλάχιστον τις αρχικές πρόνοιες του μνημονίου. Το ΓΕΣΥ το άλλαξαν. Βασικές πρόνοιες του μνημονίου άλλαξαν. Η εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων εξαφανίστηκαν από το μνημόνιο. Αυτές οι αλλαγές εμάς μας ανησυχούν γιατί έχουν διαμορφώσει ένα χειρότερο μνημόνιο από αυτό που αρχικά παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, υπάρχουν σημεία επαναδιαπραγματεύσεις. Εξάλλου η Ελλάδα τώρα, που βρίσκεται στο τέλος του δικού της μνημονίου, συνεχίζει και επαναδιαπραγμάτευεται και προσπαθεί να, και επιδιώκει να πετύχει την επιμήκυνση αποπληρωμής του δικού της δημόσιου χρέους. Επομένως, και εμείς πρέπει επιτακτικά να θέσουμε κάποια βασικά ζητήματα στο τραπέζι. Μέτρα ανάπτυξης δεν υπάρχουν στο μνημόνιο. Επιστροφή των χρημάτων και των κεφαλαίων που έφυγαν από το κούρεμα. Τα δικά μας χρήματα να μας τα φέρουν πίσω. Δημιουργία εταιρείας διαχείρισης προβληματικών δανείων. Για να σταματήσουν οι μαζικές εκπίσεις, για να σταματήσει η μείωση των τιμών των ακινήτων. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Μα ακόμη και το ΕΛΑ, που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι θα το διευθετήσουμε. Μα πώς θα το διευθετήσουμε όταν η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να τον αποπληρώνει? Πληρώσαμε ήδη 800 εκατομμύρια, θα πληρώσει η Τράπεζα ακόμα 750 εκατομμύρια. Άρα τι είναι που θα διευθετήσουμε? Αν θα πληρωθεί και θα φύγουν αυτά τα χρήματα από την κυπριακή οικονομία, τι θα κερδίσουμε? Επομένως, αυτά και άλλα ζητήματα πρέπει να τα παραδιαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Επιστολή πάντως στο Χάρη Γεωργιά.